Το παρόν έδωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης στο 5ο συνέδριο Smart Cities Conference στο δρόμο της έξυπνης αστικής ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Ο Αντιδήμαρχος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Γιάννης Φαλέκας έλαβε μέρος στη συνεδρίαση τόσο ως ακροατής όπως και ως ομιλητής, αφού συμμετείχε στο πάνελ συζήτησης σχετικά με το πώς μπορούν οι πόλεις να γίνουν πιο έξυπνες και βιώσιμες. Smart Cities, έξυπνες πόλεις, μία ενασχόληση πολλών στη χώρα μας, διότι κρίνονται πολλές χρηματοδοτήσεις και το μέλλον, μπορώ να πω, της χώρας σε διάφορα επίπεδα. Εκεί είχαμε ένα ιδιαίτερο πάνελ, το οποίο ο Δήμαρχος Τρικαίων, ο φίλος ο αγαπητός ο Παπαστεριού Δημήτρης, Θεσσαλονίκη ο Κώστας ο Ζέρβας, Κοζάνη ο Δήμαρχος της Κοζάνης ο Λευτέρης ο Ιωαννίδης, ο κύριος Κόκαλης από τον Πειραιά και από την Αθήνα. Η συμμετοχή ήταν για τις καλές μας πρακτικές, μπορούμε να πούμε, και το πώς μπορούμε να τις πολλαπλασιάσουμε όλες αυτές για το άμεσο μέλλον. Η Αλεξανδρούπολη είχε την τιμητική της με το ιδιαίτερο έργο της γεωθερμίας, την ενασχόληση, και πώς η περιφέρεια, η ανάπτυξη της περιφέρειας της πόλης μας, της Αλεξανδρούπολης, μπορεί να ενισχύσει την πόλη. Πολλαπλασιαστικά. Δηλαδή, πόσο επηρεάζουν οι παραγωγικές επενδύσεις που έχουμε στο μέλλον να γίνουν, είτε είναι θερμοκηπιακές είτε άλλες χρήσεις της θερμικής ενέργειας, πόσο ενισχύεται και η πόλη. Η θεματολογία του συνεδρίου επικεντρώθηκε στο αστικό περιβάλλον του σήμερα, στρατηγική, προκλήσεις και τρόποι υλοποίησης, στις τεχνολογικές λύσεις και καινοτομίες για βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και στις καλές πρακτικές και projects. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν ζητήματα όπως η ανάπτυξη στρατηγικών και ο καθορισμός πολιτικής για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, η έξυπνη διακυβέρνηση και παρουσιάστηκαν πρακτικές πληροφορίες, λύσεις, υπηρεσίες και τεχνολογίες αιχμής για τη μετάβαση σε ευφυείς πόλεις. Η εισήγηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης ήταν η ενημέρωση όλων για τα έργα της γεωθερμίας, για τα έργα τα οποία και εσείς σαν μέσα ενημέρωσης τα έχετε πει στον κόσμο μας αρκετές φορές εδώ στην περιοχή μας. Εντυπωσιαστήκαν πάρα πολύ με την απεξάρτηση πάλι από το πετρέλαιο, με την γεωθερμική δημοτική μονάδα Πέλε, την οποία έχουμε στα Σκαριά να υλοποιήσουμε, κάτι το οποίο 40-50 κτίρια να μπορούν να καταναλώνουν ντόπια καύσιμα, όπως είναι η γεωθερμία ή η βιομάζα ή η τοπική, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, το οποίο σιγά σιγά θα το επιθυμούν και άλλοι δήμοι, θα προσπαθήσουν να το υλοποιήσουν, και φυσικά οι παραγωγικές επενδύσεις σε θερμοκηπιακές για θέσεις εργασίας που τόσο ανάγκη έχουν όλοι οι τόποι, όλοι οι δήμοι. Φυσικά ένα μεγάλο θέμα ιδιαίτερο στο συνέδριο ήταν ο φωτισμός. Ο φωτισμός των δήμων, όπου αυτό το πρόβλημα το έχουν όλοι, και φυσικά να κάνουμε πιο έξυπνο το φωτισμό. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκαν καλές πρακτικές ευφυών πόλεων, αναδεικνύοντας τη στρατηγική, το σχεδιασμό και τους τρόπους που εφαρμόστηκαν. Δήμαρχοι και project leaders μοιράστηκαν με το κοινό την πολύτιμη γνώση αλλά και το όραμά τους για το μέλλον. Η συμμετοχή της Αλεξανδρούπολης σε ένα συνέδριο διεθνούς εμβέλειας, όπου συμμετέχουν ομιλητές και επαγγελματίες από διάφορα μέρη του κόσμου, αποτελεί ένα γεγονός που επιβεβαιώνει τις πρωτοποριακές στρατηγικές ανάπτυξης που εφαρμόζονται από τη Δημοτική Αρχή σε επίπεδο αστικής ανάπτυξης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Αλεξανδρούπολη θα ασχοληθεί πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, ειδικά με το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο, το οποίο απασχολήσει την πόλη της Αλεξανδρούπολης, έμεσα θα απασχολήσει την πόλη των Φερών, γιατί εκεί δουλεύουμε ως Δήμος μια πολύ ιδιαίτερη τηλεθέρμανση, η οποία είναι απόρρια του σταθμού συμπίεσης του αγωγού ΤΑΠ, και είναι ένα εγχείρημα το οποίο είναι σπάνιο σε ευρωπαϊκή κλίμακα, όχι μόνο ελληνική. Οπότε όλες αυτές τις δραστηριότητες ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προσπαθεί να τις πολλαπλασιάσει, δηλαδή να μείνουν πολλά θετικά και αν είναι δυνατόν για εφόρους ζωής από τους αγωγούς φυσικού αερίου. Και φυσικά ιδιαίτερα το θέμα της γεωθερμίας. Αυτά τα δύο είναι τα πιο κεντρικά που απασχόλησαν και δέχτηκα όλες τις πολλές ερωτήσεις από τον πολύ κόσμο, το πολυπληθές συνέδριο, αλλά και ειδικά από τις πρεσβείες. Το συνέδριο ενώνει σε μία ημέρα όλους τους ενδιαφερόμενους για τις έξυπνες ελληνικές πόλεις, από εκπροσώπους κυβερνητικών φορέων, περιφερειακών ενωτήτων και τοπικής αυτοδιοίκησης, έως υψηλόβαθμα στελέχη των κυριότερων εκπροσώπων και προμηθευτών του κλάδου.